Ε, Καλώ ήρθατε, κύριε Μάκη Βορύδη. Καλώ σα βρήκα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Υπουργό Επικρατεία, βεβαίω, βεβαίω. Επειδή πίσω ότι θα λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό εγώ δεν είπα κάτι. Για <συμφίλου> <Επειδή, συμφίλου> τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Ναι, Τι θα, θα λέγαμε για τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Όχι, επειδή εντάξει, και χθε είδαμε ότι. Ε, τα συγχαρητήρια, γιατί δεν είμαστε άνθρωποι. δεν Ανακοινώσει με τα συγχαρητήρια αυτά. Συ Ειδικά όταν είναι παλικαρίθιε οι νίκε τη ομάδα, εμεί το. Ε, ε, Προφανώ, εντάξει. Καλό λέει. δεν είναι να ανήκουν οι ελληνικέ ομάδε σε τέτοιε φοβερέ διοργανώσει, έτσι. Δεν, είναι, δεν αισθανόμαστε όλοι υπερηφάνεια <συσκ> γι' αυτό. Αυτό ακριβώ είπα σε έναν κύριο στη Λαϊκή mm. που μου βάζει αυγά το Σάββατο και μου λέει: Δεν είμαστε ελληνική ομάδα, είμαστε παναθηναικό. Μάλιστα. Ό,τι πείτε, Δεν θέλω να σα συγχύσω. Γιατί μου βάλετε 13 αυγά, συμβολικό αριθμό κατάλαβε. Ο καθένα δεν έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, όπω θα λέγατε κι εσεί. Σωστό, Λοιπόν. Αλλά εγώ λέω ότι αυτοί οι τίτλοι, ρε, παιδί μου, λίγο υπερβαίνουν. Ναι, ναι, υπερβαίνουν. Προφανώ τώρα για του φίλου τη ομάδα είναι διπλή χαρά. Ε, ναι, και ναι. για όλου του υπολείπου είναι επίση χαρά. Για πείτε τώρα, κύριε Υπουργέ, mm. ε, εν ώψη ευρωεκλογών, βλέπουμε να δημιουργείται ένα κλίμα έτσι, ξέρετε. Ε, τηλεοπτική, θα έλεγα εγώ, αντιπαράθεση. Εντάξει, είναι πιο χαλαρή η κάλπη των ευρωεκλογών παραδοσιακά. Δεν έχουμε αυτοδιοικητικέ να τη συνοδεύουν όπω τι περισσότερε φορέ ο πρόσφατο παρελθόν. Ε, πού θα πάει αυτό το πράγμα τώρα, ε, Εσεί πώ το, το κρίνετε, Κοιτάξτε εγώ νομίζω ότι πάει για μια ακόμη φορά. Χάνουμε λίγο μεγάλε ευκαιρίε ναι. να συζητήσουμε κεντρικά διακυβεύματα των ευρωεκλογών. Mm -hmm. Τα οποία υπάρχουν και τα οποία είναι σημαντικά. Και πάλι θα λέμε ότι ξέρετε, δεν τα είπαμε, δεν τα, τα καταλάβαμε, δεν ελήφθησαν υπόψη, δεν τα αντελήφθημε, δεν είναι το ένα, δεν το άλλο. Διότι αν πιστεύει κανένα ότι, για παράδειγμα, θα λύσει το θέμα τη φέτα με τι ευρωεκλογέ. Το θέμα τη φέτα δεν θα το λύσει με τι ευρωεκλογέ. Θα το λύσει η κυβέρνησή μα. Τότε γιατί στείλατε, συγγνώμη, να μην το, παρα... Με το προσπεράσουμε. Mm, τότε, τότε για... γιατί στείλατε την επιστολή Άσουσαν. στην κυρία Λάιεν αφού δεν θα λύσουμε Άσουσαν. το θέμα τη ακρίβεια. Όχι. Το θέμα της ακρίβειας και του τρόπου που τιμολογούν οι πολυεθνικές mm -hmm. είναι ευρωπαϊκό θέμα. Η ΦΕΤΑ, επειδή δεν είναι πολιεθνικέ, mm -hmm. δεν είναι. Και ευρωπαϊκό δεν το έχουμε θέμα. λύσει ακόμα, αφού είναι δικό μα <σχεδιά> το ακριβώς. ζήτημα. Να λύσουμε το θέμα της ακρίβειας. Της ΦΕΤΑ συγκεκριμένα. Τη ακρίβεια ΦΕΤΑ νομίζω απεδείχθη. Γιατί άκουσα τελευταία ένα επιχείρημα, γι' αυτό πρέπει λίγο να τα διαχωρίσουμε. Άκουσα ένα επιχείρημα το οποίο έτσι και είδα πήρα έκταση έχει ένα ενδιαφέρον το πώ διεξάγονται αυτέ τι συζητήσει στο δημόσιο λόγο. Λοιπόν, πήρε έκταση το ότι το βασικό επιχείρημα το οποίο προσεκόμιζε ο κ. Χρυσάκη ήταν, από εκεί ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, ότι στο εξωτερικό η φέτα είναι φτηνότερη από ό,τι στο εσωτερικό. Ναι. Από εκεί δεν ξεκίνησε η κουβέντα. Πολύ σωστά. σωστά. Και απεδείχθηκε ότι δεν είναι έτσι. Καταλήξαμε σε αυτό. Και έδωσε μια τιμή ο... Μα πήρε, πήρε, κανένα διήμερο ανακοινώσεων. Ναι, αλλά, έδωσε, αλλά, καταλήξαμε σε αυτό. Έδωσε μια τιμή ο Πρωθυπουργό στη Βουλή. Ε, Ω απάντηση. Ως απάντηση mm. ε, Ούτε αυτό είναι αληθέ. Και ο Κασελάκη βγήκε και είπε: που, ότι Κοιτάξτε, να δείτε, είμαι στο σούπερ μάρκετ εδώ πέρα που ήταν δεδομένο. Δε, στο σούπερ, δε σούπερ μάρκετ, μάρκετ είσαι, ναι. Δεν είναι αληθέ ότι η Φέτα κάνει 6 ευρώ και 28 ευρώ. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι για διάφορα Λίγο πιο σοβαρά θέματα, να γίνεται και λίγο πιο σοβαρή η συζήτηση. Ναι. Διότι να βγαίνει ο Κασελάκης και να διαβάζει τι τιμέ, δεν κάνουμε δουλειά. Εγώ να σα κάνω μια ερώτηση. Θέλω να αφήσουμε, στ π... το, να αφήσουμε λίγο στην άκρη το <σχ> κ. Ναι, Διότι γιατί θέλω... κάνει μία τοποθέτηση. Δύο λεπτά. Κάνει Όχι. μία τοποθέτηση στο κοινοβούλιο ο Πρωθυπουργό. Λέει κάποιε τιμέ, ει απάντηση του επιχειρήματο έξω είναι πιο ακριβά. Και εν συνεχεία, η απάντηση που δίνεται από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι πάει και διαβάζει στο TikTok τιμέ στο σούπερ μάρκετ. Οι, οι τιμέ είναι ψεύτικε αυτέ. Είναι ψεύτικε αυτέ οι τιμέ όμω, κύριε Υπουργέ. Οι τιμέ που επικαλέστηκε ο κύριος Κασελάκη. Ότι σε ένα μέσο όρο η φέτα μπορεί να έχει και ευρώ. Οι τιμέ που επικαλέστηκε ο κ. Κασελάκη προφανώ έχουν τη διακυμάνση που έχουν, ορισμένε από αυτέ είναι φτηνότερε και από αυτέ που είπε ο Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργό όμω δεν είναι φτηνότερε. Ο προθυ... γιατί αντί είπαμε τι, το θέμα του μισό κιλό, ένα κιλό. Να πω εγώ κάτι ναι. τώρα για να το κλείσουμε όλο αυτό. Μπορείτε να μα ναι, πείτε όχι. να μα απαντήσετε σε μια ερώτηση το που το κάνει ωραίο. ο κόσμο, όχι για τον ναι. κύριο Κασελάκη. Ο κόσμο ρωτάει το εξή απλό. Για ποιο λόγο στη χώρα ναι, μα. Όχι τώρα, όχι τον κύριο Κασελάκη. Μισό λεπτό. Δηλαδή προσέξτε. Μα δεν θα ρωτήσουμε. Να πω, όχι, να μα αφήσετε να ρωτήσουμε. Να το ερώτημα είναι το εξή. Γιατί στην Ελλάδα η φέτα και το λάδι είναι πιο ακριβά ενώ παράγονται εδώ. Αυτό είναι το ερώτημα. Από πού. Πολλέ φορέ και, και από το εξωτερικό. Ε, αυτό το επιχείρημα λοιπόν κατέρευσε. Και αυτό που είναι το μείζον, γιατί αυτή είναι η επιχειρηματολογία που ανέπτυξε ο κ. Κασελάκη. Τι είπε ο κ. Κασελάκη, Έτσι ξεκίνησε αυτή η κουβέντα. Στο Βέλγιο η φέτα είναι Εσύ, πιο, πιο ακριβή, πόδι, στην Ολλανδία. Ναι, ναι. Σωστά. Ναι. Πέρα λοιπόν ο Πρωθυπουργό και λέει: Με συγχωρείτε, εγώ έχω τι τιμέ του Βελγίου, τη Ολλανδία και είναι τόσο. Αναφέρεται σε μισό γιατί αναφέρεται σε μισό κιλά. Το διευκρίνησε αυτό Έδωσε ο Πρωθυπουργός. Το έγγραφο. το έγγραφο. Το, είπε στον ελληνικό λαό. Αφού δίνει το έγγραφο που το καταφέρει στη Βουλή. Δεν το είπε. Το κατέθεσε στα πρακτικά. πρακτικά. Αφού το κατέθεσε στα πρακτικά. το καταφέρει στα yeah. πρακτικά. Προσέξτε, εγώ να δεχτώ όμω και την παρανόηση. Συγγνώμη, δεν καταλάβαμε ότι είναι για το μισό κιλό. Γιατί δεν διαβάσαμε, δεν είμαστε επιμελεί. Εγώ δεν περιμένω αυτό το δεν... Είναι. επιμέλεια. Συμφωνώ. Δεν είναι, να μην είναι επιμελή. Είναι αμελή. Δεν πειράζει. Δεν ο κόσμο. Λέω όμω, ότι πρώτον, όταν κάνει ένα επιχείρημα ο Πρωθυπουργό θέλει να αντιτηκρούσει, εντάξει, δεν είναι και τρομερά κοπιώδη άσκηση να διαβάσει αυτό που έχει καταθέσει. Αυτό το ελάχιστο κοινοβουλευτικό μεροκάματο ναι. να το ναι. κάνουμε. Ναι, αλλά να μην στην ουσία. Μετά πάει ο γίγαντα στο TikTok. Ο Κασελάκη και βγαίνει και με αρχίζει και διαβάζει τιμέ. Και λέει: σε Σέμπιασα. Δεν είναι 6,28, είναι 13. Τώρα γιατί, το λέ, γιατί τον λέτε γίγαντα στο TikTok. Αφού δεν γιατί... κάνετε TikTok. Μα με συγχωρείτε, ποιο κάνει TikTok. Ο πρωθυπουργό δεν κάνει TikTok. Ναι, okay, okay, ο δεν το απάντησε στο TikTok. Λέω, λέω ότι ο διάλογο δεν μπορεί <laughs> να γίνεται με το TikTok. Γίνεται. Ο πολιτικό διάλογο, ο κοινοβουλευτικό διάλογο, γιατί μετά βγαίνουν αυτά τα φίδια που βγαίνουν. Βγαίνει ότι δεν έχει καταλάβει τι του γίνεται, βγαίνει ότι δεν έχει διαβάσει το έγγραφο, βγαίνει ότι απαντάει σε άλλα αντάλλεν επιχειρήματα mm -hmm. και αφού τα κάνει όλα αυτά, προσέξτε, ξαναβγαίνει η διευκρίνηση και εκεί τι λέω, εντάξει, δεν κατάλαβε τίποτα. Οκ, okay, λε άλλα αντί άλλων. Δεκτό. Τώρα που τα είπαμε όλα αυτά να συμφωνήσουμε ότι η φέτα δεν είναι πιο ακριβή στο Βέλγιο. Να το λύσουμε αυτό. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Ακρίβεια μπορεί να υπάρχει. Όχι υπάρχει. Αλλά είναι πάντως, το νούμερο ένα θέμα. Ε, ακρίβεια και, υπάρχει. και υπάρχει. Ακρίβεια και στις... υπάρχει. Ακρίβεια σε επίπεδο κοινωνία. Αλλά να συμφωνήσουμε ναι. ότι το επιχείρημα κασελάκι φάγαμε τρει μέρε για να καταλήξουμε ότι είναι άλλα αντί άλλων. Και άρα μα ξεστράτησε από την μείζωνα συζήτηση. Πάω λίγο στα ευρωπαϊκά. Βέβαια ποια είναι, Ότι πέρα η μια πρωτοβουλία πρωθυπουργού, που αφορά τι, τον τρόπο τιμολόγηση των πολιεθνικών εταιριών, όπου είναι διαφορετικό από κράτο μέλο σε κράτους μέλο. Και λέει, γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση στην τιμολόγηση, Αυτό δεν αυτό αφορά εμεί, τη Αυτό εμεί τώρα το αντιληφθήκαμε. Αυτό είναι η σημαντική παρέμβαση. Σουστά. Ο, ο χρόνο στον οποίο επελέγει να σταλεί η επιστολή. Πολύ Σωστά. Πολύ γιατί είναι πρώτον εδώ. Γιατί, είναι πρώτο νεύτερο, γιατί λοιπόν. προσέξτε. Το να μπορέσει να αντιμετωπίσει κάποιο την πρακτική των πολυεθνικών εταιριών, να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι εθνικό ζήτημα. Αυτό δεν είναι εθνικό ζήτημα. Ορθά και, ορθά Έτσι δεν είναι. και Ορθά τίθεται. Σε, Άρα, σε, ευρωπαϊκό λοιπόν, επίπεδο. Να γιατί τώρα συμφωνήσουμε. Ναι. Γιατί έχουμε ευρωεκλογέ. Ναι. Γιατί επομένω τώρα θα κρυθούν οι κατευθύνσει. Γιατί είναι επίδικο των ευρωεκλογών. Κάποιος, γιατί πρέπει να δοθεί εντολή κακό, στο πιστος. καινούριο κοινοβούλιο. Θα, θα λεπτά. πει ότι το κάνατε τώρα για να δημιουργήσετε εντυπώσει, γιατί πολύ απλά είμαστε λίγε μέρε πριν την κάλπη, κύριε Υπουργέ. Μα γιατί είναι επίδικο των ευρωεκλογών. Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Άρα λοιπόν αυτό το ευρωπαϊκό ζήτημα είναι σημαντικό να καταστεί επίδικο των ευρωεκλογών μαζί με άλλα τα οποία δεν έχουμε συζητήσει καθόλου. Δεν έχουμε συζητήσει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, δεν έχουμε συμφωνήσει, συζητήσει το σύμφωνο για τη μετανάστευση. Μην μου πείτε ότι φταίει ο γι' αυτό. Πάλι. Λέω την δεδομένα ναι. του δημοσίου διαλόγου. Πάντω ο Κασελάκη δεν είδε να συμφωνεί με φώτο και, και την κοινή, και την κοινή ε, παρέμβαση την κοινή του κυρίου Μητσοτάκη πολιτική, με τον Τούσκ. Ναι, ναι. Την κοινή αγροτική πολιτική. Λέω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα επίδικα των ευρωεκλογών, κρίσιμα αυτή τη φορά, ίσω κρισιμότερα από κάθε άλλη φορά, για τα οποία. Κανεί δεν θέλει να συζητήσει. Εμεί προσπαθούμε να τα θέσουμε στο δημόσιο διάλογο. Ο δημόσιο διάλογο κυριαρχείται από αυτό το ζήτημα γιατί θεωρούν ότι έτσι πλήττεται η κυβέρνηση. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, ότι αν συζητήσουμε τώρα για την ακρίβεια, παρεμπιπτόντω, την ακρίβεια θα τη συζητάμε και μετά τι ευρωεκλογέ, έτσι ε, δεν είναι. Δυστυχώ, ναι. Ε, 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 Εδώ, δεν αν, πρόκειται εν, να Ενώ αν είχατε πάρει μέτρα αποτελεσματικά, δεν θα τη συζητάγαμε. Ωραία. Ακούστε. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων. Πάμε τώρα άλλη μία. Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα που έχουμε πάρει. Να τα ξαναπώ. Τα καλάθια, τα πρόστιμα, του περιορισμού των τιμών, την ειδική νομοθεσία για την οσχροκέρδη, το πλαφόν στο κέρδο. Έχουμε πάρει όλα αυτά τα μέτρα που έχουμε πάρει. Νομίζω ότι ίσω είμαστε η κυβέρνηση που έχει πάρει τα περισσότερα μέτρα από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Δεν έχετε πάρει όμω κάποια άλλα μέτρα βασικά που σα λέει η δηλαδή. Να σα Το FIPA. Πω... Αυτό το είναι το FIPA. All time classic. Πάμε και ξανά σε αυτή τη συζήτηση. Εκείνε οι χώρε που εφάρμοσαν τη μείωση του ΦΠΑ. Λέτε εσεί ότι δεν απέδωσε αυτό. Μα δεν καταλάβατε. Εγκατέλειψαν την πολιτική τη μείωση του ΦΠΑ. Να μην το δούμε αυτό σαν παράδειγμα. Να πάρω ένα παράδειγμα ντόπιο, εδώ, δικό μα. Μειώσαμε τον ΦΠΑ στον καφέ στα αναψυκτικά. Τον μειώσαμε. Ερώτηση. Μειώθηκε η τιμή του καφέ και των αναψυκτικών. Άρα, λέτε ότι Όχι. θα ήταν δώρον-άδωρον. Λέω ότι το γεγονό ότι μειώνει το ΦΠΑ mm -hmm. δεν σημαίνει υποχρεωτικά και μάλλον γίνεται το αντίθετο, mm -hmm. ότι αυτό οδηγεί σε μείωση τη τιμή. Λέω ότι πολύ συχνά, επειδή είναι οριακέ οι διαφορέ στον καταναλωτή σε αυτά τα, τα ποσά, να το πω έτσι, yeah. ενώ στη συνολική ζήτηση είναι ένα μεγάλο μέγεθο, mm -hmm. όταν θα πάτε εσεί να, να πιείτε έναν καφέ. Η επίπτωση του ΦΠΑ είναι οριακή. Δεν οδηγεί σε μείωση τη τιμή του καφέ που, πέραν, που πίνετε εσεί, αλλά οδηγεί σε αύξηση του περιθωρίου. Ωραία, να πω κάτι για να κλείσουμε της την ακρίβεια και να πάμε και δηλαδή. άλλα θέματα. Άρα, αν εκείνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε την κερδοφορία των επιχειρήσεων, μειώνοντα τα έσοδα του κράτου, χωρί να έχει όφελο ο καταναλωτή, να κάνουμε αυτό που μα λέτε ότι μπορεί να συνεχίσει να βάζει καπέλο το νηλέξεις, η λέξη συντημία, ο καταστηματάρχή του. Ναι. Να συνεχίσει να το έχει ακριβά χωρί. Ναι. Πόσο πληρώνουμε και να πάμε μόνο από το Όταν δηλαδή. πληρώνει, ναι. δύο λεπτά. Όταν πληρώνει 5 ναι. ευρώ, εγώ σου λέω για ένα προϊόν, 5 ευρώ. Και έχει ΦΠΑ 24, να σου πω. Ναι. Λοιπόν, αυτό το 24% στο 5 είναι κοντά στο 1 ευρώ. Mm -hmm. Λοιπόν, θα στο κάνει 4. Η διαφορά 5 με 4 δεν σου κάνει τελικά σε ένα μεγάλη αίσθηση. Άρα τι γίνεται, το αφήνει 5 χωρί να έχει επίπτωση στη ζήτηση. Και βάζει το 1 ευρώ στην τσέπη. Ωραία. Δεν είναι το ίδιο να σε ένα ερώτηση. προϊόν που κάνει χίλια. Για να το Αν πρέπει να πάρει χίλια και το ΦΠΑ είναι 24% είπατε. και μπορεί να το κάνει μηδέν, που δεν το κάνει μηδέν, θα έχει 240 διαφορά. Αυτό είναι διαφορά. Άρα, δηλαδή, Αλλά από το 5 στο 4 δεν, δεν κάνει τίποτα Πορευόμαστε δηλαδή, κύριε Υπουργέ, και σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, αφού ο ΦΠΑ λέτε είναι ένα μέτρο που Οκ okay, δεν θα απέδιδε. Τι κάνουμε τα χέρια ψηλά. από εδώ και 500 πέρα. Πράγματα. Συνεχίζουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε και κυρίω και πρωτίστω φροντίζουμε για την αύξηση των εισοδημάτων. Το οποίο δεν τα ακούω να λέγεται πολύ. Διότι δι... εμεί έχουμε πάρει τον εκατότατο μισθό στα 600 ευρώ και τον έχουμε πάει στα 900. Ε, στα 800 ευρώ. Δεν, δεν τον δίνετε εσεί τον εκατότατο μισθό. Τι λέτε? Δεν τον δίνετε εσεί το κράτο, τον δίνουν οι επιχειρήσει τον εκατότατο το μισθό. Τι ε, θέλω να σα πω ποιος ότι. Ποιο έκανε την. Το μισθό. κονδύλι αυτό. Δεν... Το κονδύλι αυτό. Όχι, λέω φίλοι φίλοι αυτοβούλιο αυτό. Όχι, λέω αυτοβούλιο αυτό. Το ταμείο Αυτοβούλιο το δώσα. Αυτοβούλιο όχι. Άρα την έχει ποιο την έκανε. Και η προηγούμενη κυβέρνηση αυτό θα σα έλεγε. Τι. Ότι και εκείνοι είχαν αυξήσει τον κατώτατο μισθό. Αν ρωτήσετε. Έχουμε αυξήσει τρει φορέ. Πού ναι. τον πήραμε και πού είναι. Είναι επιτυχία, δηλαδή εκεί που τον πηραμε και που ειναι φτάσει ο κατώτατο μισθό κατά τη γνώμη μα. Ε, για το μέσο Έλληνα, ο οποίο πληρώνει είναι και 700 και 800 ευρώ. Ε, πάντως, να το πω διαφορετικά. Από εκεί που ήταν, έχει μια αύξηση 30%. Να χαιρόμαστε δηλαδή. Ε, όχι, να λυπόμαστε. Εντάξει. Να τον χαιρόμαστε. αφήναμε εκεί που ήταν. Το, το ναι. θέμα λοιπόν είναι. Ε, για να πάμε δηλαδή, και... είναι ναι. αποτυχία τη κυβερνήσεω ότι πήρε τον μέσο μισθό στα 900 και τον έχει πάει στα 1250. Τι να σα πω. Δεν ξέρω εγώ. Τι να σα πω. Εγώ το δέχομαι ότι η φιλοδοξία σα είναι η ψηλότερη και η δική μα. Ε, Λέμε ναι. ότι θα φτάσουμε στο τέλο τη oh, τριετία του Αν κάνετε 2500. μια κουβέντα τώρα, η κουβέντα η οποία. Αλλά, αλλά, μετά, αλλά θα καταλάβετε. Η αύξηση η των ισοδημάτων Η κουβέντα Ακούστε. η οποία. Η, η χώρα πέρα, έχει πέρα, ταλαιπωρηθεί ναι. από τα εύκολα λόγια. Πολύ. Σα θυμίζω ότι με τα εύκολα λόγια Όχι, κι ακόμα ίσα, ίσα. και ακόμα χειρότερα με τι εύκολε πράξει και τι εύκολε δίθεν λύσει η χώρα αυτή στόχευσε. Σα είπαμε ότι βάζουν πλάτη mm. ελεύθεροι επαγγελματίε. Ε, Αυτοί το θέμα, δίνουν το μισθό. Γι' είναι... αυτό λοιπόν και εμεί τι λέμε. Δύο λεπτά. Έχει, ότι... έχει κάτι που λέει ο κ. Καντώνα που είναι ναι. ενδιαφέρον. Τι λέει στην πραγματικότητα. Έχετε λάβει υπόψη σα, μεταφράζω λίγο την ερώτησή σα, τι δυνατότητε και τι εποχέ τη ελληνική ναι, αν επιχειρήσεως όταν αυξάνεται αυτό λέω. τον κατώτατο μισθό. Αυτό λέω. Ή μήπω αυτό θα μα οδηγήσει, για παράδειγμα, σε κλείσιμο επιχειρήσεων, αυτό, σε ανάγνωση. μείωση τη ενίσχυση ανταγωνιστικότητα, σε απώλεια θέσεων εργασία. Δεν λειτουργεί αυτό ανάγνωση από τη στιγμή που και αυτοί οι άνθρωποι έχουν και το λειτουργικά κόστη ω, ω, και τα όλα τα υπόλοιπα. Που Είναι έχουμε. καταπληκτικό το ερώτημά σα. Πάμε να το απαντήσουμε. Απάντηση. Έχουμε αύξηση δημιουργίας επιχειρήσεων, έχουμε μεγέθυνση της οικονομίας, έχουμε δεν, ουσιαστικά θεαματική μείωση της ανεργίας και τον προηγούμενο μήνα ιστορικό ρεκόρ δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημά σας είναι ότι η κυβέρνησή μας, η οποία πάντα όταν παίρνει ναι. μέτρα... Έχει στο μυαλό τη και στο βλέμμα τη mm -hmm. το τι μπορούν να αντέξουν οι επιχειρήσει. Mm -hmm. Ακριβώ επειδή τα κοιτάει όλα αυτά, λελογισμένα κάνει αυτέ τι αυξήσει, χωρί να ενδίδει σε αυτού που λένε από τη μια μεριά να προσέξουμε αυτό, αλλά από την άλλη μεριά οι αυξήσει δεν είναι αρκετέ. Πάντω, ε, να πούμε κάτι. Ε, νομίζω ότι τα μεγάλα λόγια κρύθηκαν κιόλα και στι πρόσφατε εθνικέ κάλπε. Ωστόσο, αυτό το βασικό ερώτημα είναι εάν οι αυξήσει που όντω υπάρχουν με βάση το πώ έκρινε η κυβέρνηση τα δημοσιονομικά περιθώρια για να προχωρήσει σε αυτέ. Ακυρώνονται τι πράγματα από την ακρίβεια. Νομίζω αυτή ελμέρι, είναι η κουβέντα που γίνεται ελμέρι, εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο ελμέρι, μάλλον, και προχωράμε. Η αλήθεια είναι ότι η ακρίβεια είναι ένα επίμονο φαινόμενο. Λοιπόν. Η απάντηση στην ακρίβεια είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Η πολιτική τη κυβέρνησή μα είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Mm -hmm. Χωρί να σημαίνει ότι δεν κάνει και ό,τι μπορεί για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο τη ακρίβεια. Τώρα θα πάμε στην ατζέντα των εθνικών θεμάτων που έχουν ανοίξει για τα καλά. Πριν ωστόσο σα ρωτήσω για την Βόρεια Μακεδονία, για τη συμφωνία των Πρεσπών και όλα τα συναφή, θα ήθελα να κάνετε. Να κάνω μια ερώτηση που δεν τον παρακολουθώ. Διάφορα πράγματα δεν τα παρακολουθώ, ναι. αλλά εσεί έχετε εμπειρία. Έρχονται εδώ υποψήφοι βουλευτέ, Ναι, Ναι, έρχονται, έρχονται. Γιατί πράγμα μιλάτε. Του υποψήφιου ευρωβουλευτέ mm. και όλα, επί επιστητού. Μιλάτε για την ευρωπαϊκή άμυνα και αυτό που σα είπα. Ναι, μιλάμε. Όταν ο κύριο Μητσοτάκη ε, έφερε. Εναι, το ο πρωθυπουργό του το, έχει πει φορείες, Δεν το ακούω. <σχελίσαι> ναι. Δεν το ακούω ναι. για την ευρωπαϊκή άμυνα, α πούμε, που είναι κεντρικό θέμα για την Ελλάδα, επειδή είπατε και τα εθνικά τη γιατί όταν βάζει το διακύβημα τη σταθερότητα, όπω καταλαβαίνετε, αυτό υπερκαλύπτει τα τη ευρωπαϊκή άμυνα. Γιατί μπορεί να συζητήσετε και τα δύο. Ωρατίες. Εντάξει, το τι θα συζητήσουμε πάντω, κύριε στήνισε, Υπουργέ, θα, θα μα επιτρέψετε στήνι. να το καθορίσουμε λοιπόν, εμεί. Εσεί θα το καθορίσετε. Εγώ απλώ άκουσα είναι πληροφορία. Γιατί όταν τσακώνεστε τα στα TikTok για τι φέτε ναι. και για τα πατίνια και για τα παπούτσια, ναι. όπω καταλαβαίνετε, λοιπόν. η Ευρωπαϊκή λοιπόν, Άμυνα πηγαίνει περίπατο. Πάμε, ναι. Πάντω, ε... επειδή το ζήτημα παραγωγή τη Ευρωπαϊκή Άμυνα δεν υπάρχει καθολική συμφωνία. Είναι σημαντικότατο, βέβαια. Ναι, και δεν υπάρχει συμφωνία. Είναι σημείο διαίρεση ανάμεσα στην πολιτική τη Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο και τη αριστερά, γιατί εμεί λέμε Ευρωπαϊκή Άμυνα. Λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Άμυνα ενδιαφέρει την Ελλάδα. Λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Άμυνα θα μετατρέψει ουσιαστικά mm -hmm. τα ευρωπαϊκά σύνορα να είναι ελληνικά σύνορα. Mm -hmm. Λέμε ότι τα ελληνικά σύνορα θα φυλάσσονται και επιπλέον του ελληνικού στρατού με τον Ευρωπαϊκό Στρατό. Λέμε ότι θα ενισχυθεί η αμυντική βιομηχανία. Τα λέμε όλα αυτά. Και από την πλευρά τη αριστερά μα λέει όχι. Αλλά αυτό. Δεν θέλουμε να το συζητήσουμε. Από αυτό είναι επίδικο. Μα δηλαδή, οι ευρωβουλευτέ μα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτά θα συζητάει. Δεν θα συζητάει τα άλλα. Αν βλέπαμε ένα debate όμω μεταξύ ε? των αρχηγών, θα το συζητάγαμε και αυτό. Κάνει πλάκα τώρα. Αυτό δηλαδή, συμφωνούμε. Αλήθεια να Τι πάει σε debate. Εκεί. Έχει προτείνει ότι ο Κασελάκη να πάει σε debate. Το ίδιο το, το λέει και ο κ. Ανδρουλάκη αυτό για το. Άλλο λέω. Ο Κασελάκη προτείνει να πάει σε debate το ίδιο με του άλλου πολιτικού αρχηγού. Για όλου του αρχηγού. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Κασελάκη πάει στα Παλαιστινιακά εδάφη, έχει στιγματιστεί από την κυβερνήτη. Πλευρά, ότι ε, για πρώτη φορά ε, δεν συνοδεύεται και από μια ταυτόχρονη επίσκεψη ε, σε Ισραήλ μια τέτοια πρωτοβουλία με μια τέτοια ενέργεια ενό χώριου πολιτικού αρχηγού. Εσείς πώ το κρίνετε αυτό πριν πάμε στα υπόλοιπα. Να πω ότι καταλαβαίνω εγώ ναι. από τον άνθρωπο αυτό, ναι. και ειδικά στο συγκεκριμένο. Ναι. Ακούστε τώρα κάτι. Πολύ σοβαρό θέμα όλο αυτό που συζητάμε τώρα, ναι. Μιλάμε για ε, την ίσω ένα από τα πιο πολύπλοκα και δύσκολα ζητήματα διαχρονικά στο σημείο αυτό. Και ακούστε τώρα, ακούστε τώρα. Ετοιμάζεται να συναντήσει μία από τις πιο, α το πω, μαχητικέ αμερικανικέ Το ακυρώνει μετά από τι αντιδράσει του κόμματό του. Αλλά αυτό ήθελε να κάνει εν συνεχεία βγαίνει και κάνει δήλωση για τη Χαμάς η οποία λέει είναι, δεν είναι και ακριβώς τρομοκρατική οργάνωση είναι light, ένα κομμάτι της είναι τρομοκρατικό ναι. τώρα εσείς για εξηγήστε μου όταν λέει κάποιος ένα κομμάτι μια οργανώσεως είναι τρομοκρατικό τι καταλαβαίνετε από αυτό γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα δηλαδή εσάς μου λέτε ξέρετε αυτό μας γυρνάει σε μια άλλη φοβερή συζήτηση. Δηλαδή, ότι υπάρχει ένα κόμμα, λέω εγώ, ή μια οργάνωση που έχει κάποιου που κάνουν τρομοκρατικέ. Είναι μέσα στην οργάνωση, αλλά και κάποιου άλλου, οι οποίοι μοιράζουν γάλα, ξέρω εγώ. Επομένω δεν έχουμε πρόβλημα. Οι άλλοι, δεν που έχουν, οι άλλοι που έχουν σφάξει, α πούμε, και έχουν μακελέψει αθώου ανθρώπου, που έχουν αυτή τη στιγμή 135 ανθρώπου, του οποίου ναι. είτε του σκοτώνουν είτε του βασανίζουν. Αθώου ανθρώπου, το τονίζω. Και του κρατάνε χρησιμο... τους ω ομήρου και βέβαια έχονται να συζητήσουν την απελευθέρωσή του. Αυτά όλα είναι θέματα που τον κ. Κασαράκη δεν απασχολούν. Να, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγη ώρα έβγαλε μια ανακοίνωση και μεταξύ άλλων που σα ρωτούν, ε, ω κυβέρνηση εννοώ, σα ρωτούν για ποιο λόγο ο Πρωθυπουργό όταν μετέβει στο Ισραήλ, δεν μετέβει και στη Ραμάλα από τη στιγμή που είστε υπέρ τη ισορροπημένη εξωτερική πολιτική, κύριε Υπουργέ. ισορροπημένη εξωτερική πολιτική με την τρομοκρατική οργάνωση, εμεί την τρομοκρατική οργάνωση, να είμαστε συνεννοημένοι. Τη λέμε τρομοκρατική οργάνωση. Άρα λέτε ότι ο Πρωθυπουργό δεν πήγε... Άρα δεν υπάρχει επαφή με τρομοκράτε από την πλευρά μα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άλλο με και τελείω διαφορετικό το ζήτημα. Τη επίλυση ευρύτερα του θέματο στην βάση των δύο κρατών και όλη αυτή η συζήτηση, η οποία δεν είναι καινούργια, είναι πολλά χρόνια. Όμω, αυτό παραμένει θέση τη ελληνική εξωτερική πολιτική. Αλλά προσέξτε, δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε το γεγονό ότι αυτή η οργάνωση, η οποία είχε τον έλεγχο μετά από κάποιε υποτίθεται εκλογέ συγκεκριμένων εδαφών στην περιοχή τη Γάζας, εξαπολύει. Επιθέσει εναντίον του Ισραήλ και μάλιστα τονίζω, δεν είναι στρατιωτικέ επιθέσει, είναι επιθέσει εναντίον αμάχων. Mm. Είναι παιδιά τα οποία ήταν σε ένα πάρτι και πήγαινανε και τα μακελέψανε mm. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, και, και αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι αθώοι άνθρωποι είναι ακόμα όμοιροι. Άρα λοιπόν, αυτό διαιρωτώ Ο κ. Κασελάκη το θέτει σε αυτέ τι ωραίε συζητήσει. Από ό,τι όμω είδα, συναντάτε με τον υπουργό τουρισμού. Ναι, το οποίο έγινε και αυτό. Έγινε και, έχει, έγινε και αυτό είναι, είναι, είναι ωραία αυτή η σημειολογία. Ναι. Δηλαδή, πήγε, πήγε εκεί και συναντήθηκε με τον Υπουργό Τουρισμού, Φαντάζονται για να συζητήσουν θέματα του τουρισμού στην περιοχή. Αλλιώ τι συζητάτε με τον Υπουργό Τουρισμού, Λοιπόν, ναι. ερώτηση ναι. τώρα. Ε, μ, Βόρεια Μακεδονία. Εσεί εξ αρχή είχατε πει ότι ορθώ δεν προέβημεν στην κύρωση των ε, μνημονίων που το ζητούσαν και φωνέ ακόμα και εντό του κόμματό σα των συνοδευτικών με τη συμφωνία των Πρεσπών, διότι λέγατε ότι ήταν μια κακή συμφωνία και θα δούμε σε λίγο καιρό τι συνέπειε. Θεωρεί. Αποδεικνύεται η σοφία του Πρωθυπουργού. Ερώτηση όμω. Ναι, ναι. Μήπω η μη κύρωση των, συ, των, συνοδευτικών μνημονίων ήταν και ένα λόγο πάνω στον οποίο πατούν οι γείτονε για να αμφισβητήσουν τον πυρήνα πια τη συμφωνία των Πρεσπών. Μα δεν είναι έτσι. Και δεν είναι και νομικά έτσι. Και εν τέλει, ω κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, συμφωνείτε με την συμφωνία ή διαφωνείτε με τη συμφωνία και γι' αυτό στιγματίζετε τώρα, τη μη τήρησή τη από του γείτονε. Γιατί το είναι πίσω. ένα ζήτημα βασικό τώρα αυτό. Τώρα ρώτησε και πολλά και μπλεχτήκαμε. Όχι, θα τα ξεμπλέξουμε. Εγώ να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που σα ρώτησα. Ποιο. Είπε αν συμφωνείτε ω κυβέρνηση ή διαφωνείτε με αυτή τη συμφωνία. Την έχουμε καταψηφίσει. Το θυμόμαστε. Σωστά. Θυμάστε και τι άλλο έχουμε πει. Ότι άπαξ και ψηφιστεί, Καταγράμμα. δεσμεύει. Σωστό. Το θυμάστε. Ναι. Πολύ καλά. Το θυμάστε ότι το είχαμε πει στη Βουλή. Ναι. Θυμάστε ότι το είπαμε και κάπου αλλού. Ακόμα πιο σημαντικό. 2019, προεκλογική περίοδος ψηφοφόροι μα που διαφωνούν με τη ναι. συμφωνία, Μας θέτουν το θέμα προεκλογικά mm -hmm. και του λέμε. Δεσμεύει. Θα τηρηθεί. θα τηρηθεί. Το είπαμε. Ναι. Είμαστε καθαροί. Ναι. Άρα γιατί, απευθυνό... ακούω, γιατί ακούω για κολοτούμπε. Μισό λεπτό όμω, Υπουργέ. Είμαστε καθαροί. Ή... απευθυνόμαστε ναι. όμω άρα στον διεθνή παράγοντα για να στιγματίσουμε μια κακή συμφωνία και ίσω να την αλλάξουμε, γιατί όχι μελλοντικά, εφόσον είναι τόσο κακή. Ή παρεμβαίνουμε στον διεθνή παράγοντα για να εξασφαλίσουμε την τήρησή τη από του γείτονε. Εκεί Πάμε, είναι τώρα θα το θέμα. στο μέλλον. Ναι. Θα φτάσουμε. Πρωτού φτάσουμε στο μέλλον, να πούμε. Μα έπρεπε το Που λέτε κύριε Φουσκίδη, μου το ρωτήσατε. Να έχουμε μήπω κυρώσει τα μνημόνια εντωμεταξύ! Η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι θα έπρεπε. Σωστά. Άρα λοιπόν προσέξτε, έχοντα κυρώσει τα μνημόνια, να έχουμε αφήσει και αυτό το διαπραγματευτικό όπλο τηρήσεω. Να το εγκαταλείψουμε. Θα το απεμπολίσουμε. Αν είχαμε κυρώσει τα μνημόνια. Άμα τα κυρώναμε, έχει τελειώσει. Πάει και εκεί. Κυρώθηκαν κι αυτά. Να μην έχουμε τίποτα να συζητάμε. Γιατί σήμερα κάτι έχουμε να συζητάμε. Προσέξτε κάτι ακόμα. Ένα από αυτά τα μνημόνια αφορά την ενταξιακή πορεία. Λε και το έβλεπε ο Πρωθυπουργό. Δηλαδή, όχι λε, το έβλεπε. Εάν συνεχιστούν οι προκλήσει το από του γείτονε, δηλαδή στην ενταξιακή του πορεία, θα πατήσετε πάνω σε αυτό. Πάμε τώρα. Όχι. Αυτό ήδη είναι δήλωση η οποία έρχεται από τον Πρωθυπουργό, προφανώ από το Υπουργείο Εξωτερικών, έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα η κουβέντα εδώ, το πλαίσιο είναι καθαρό. Η οποιαδήποτε παραβίαση τη συμφωνία του και δει στο συγκεκριμένο θέμα κλείνει πλήρω την ενταξιακή πορεία. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορούν να αποτελούν διπλωματικά μέτρα, αυτά είναι προ εξέταση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα τα δούμε στον καιρό του με ηρεμία και με ψυχραιμία. Τα κοιτάει το Υπουργείο Εξωτερικών, κοιτάει τι νομικέ δυνατότητε, υπάρχουν κάποιε προβλέψει, θα τα δει. Θα τα δει. Άρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πρώτα κοιτάμε εμεί έναντι του διεθνού παράγοντα να εξασφαλίσουμε την τήρηση των όσων έχουν συμφωνηθεί από τη συμφωνία των Πρεσπών. Ακούστε, η Ελλάδα είναι ένα σοβαρό κράτο ναι. και το οποίο δεν ξυπνάει κάθε μέρα και κάτι θυμάται. Οκ, okay, ναι, συμφωνούμε. Ωραία. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν ξυπνάει κάθε μέρα κάτι θυμάται, αν η γειτονική χώρα mm. έχει ξυπνήσει τώρα και έχει θυμηθεί κάτι άλλο ωραία, να μα το πει, να μα το πει και διπλωματικά και σοβαρά εγγράφο, γιατί μέχρι τώρα ακούμε κουβέντε. Ωραία. Να μα το πει έτσι πρέπει να μα το πει και από εκεί και ε. πέρα θα πάρουν όλοι τι ευθύνε του και θα γίνουν ενέλησες, να Έχουν μείνει τέσσερα λεπτά. Να και σιγά σιγά θα οδεύσουμε προ το τέλο αυτή τη συνέντευξη. Ναι. Ε, θα ήθελα να μα κάνετε ένα σχόλιο για τη στάση τη Αλβανία. Είδαμε χθε Κυριακή μία δήλωση από την πλευρά του κυρίου Έντι Ράμα. Ε, εγώ θα τη χαρακτήριζα αρκετά προκλητική ε, είπε ότι ε, στην Ιταλία δεν σας ανάγκασαν να αλλάξετε τα ονόματα όπως αυτό συνέβη στην γειτονική Ελλάδα. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς από την πλευρά του. Πρώτον άσχετο γιατί κανείς δεν τους ανάγκασε να αλλάξουν κανένα όνομα. Το αν κάποιος επιθυμεί για λόγους διευκόλυνσης ναι. δικής του, αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά αν θέλει να μείνει έτσι. Πιστεύετε είναι μια τακτική που θα την την υιοθετεί. Πιστεύω ότι ο κύριο Ράμα έχει αντιληφθεί ότι από εκεί που ήταν μια χαρά με την Ελλάδα και τον βοηθούσαμε και πάρα πολύ και είχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό εξομαλυνθεί οι σχέσει, αυτό το πράγμα που έκανε με τον Μπελέρη, δηλαδή να πάει να φυλακίσει, mm -hmm. να παγιδεύσει και να φυλακίσει έναν εκλεγμένο δήμαρχο στη Χιμάρα και να προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο και τις αρχές του κράτους δικαίου αλλά και κυρίως τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας αυτό λοιπόν πια το βρίσκει μπροστά του και εξαιτία το βρίσκει μπροστά του και να πω γιατί το βρίσκει μπροστά του κύριε Φουσκίδη, κυρία Κατώνα, να πω γιατί το βρίσκει μπροστά του πάλι το βρίσκει μπροστά του γιατί υπάρχει ένας Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω γι' αυτό το βρίσκει μπροστά του γιατί αν άκουγαμε τους άλλους αυτά που μας λένε οι άλλοι ποιοι είναι οι άλλοι είναι οι αντιπολίτες. Δεν είχατε στι άλλε απόψει μέσα στην κυβέρνηση. Όχι, δεν είχαμε καμία άποψη. Για την υποψηφιότητα του κυρίου Μπελέρη. Καμία άλλη απόψη. Μία άποψη. Στην που κάνει Μία άποψη υπήρχε και αυτή ήταν η άποψη ε. του Πρωθυπουργού. Δεν υπάρχουν άλλε άποψει. Όχι, απόψεις. Λέω, δεν, δεν είχαν διατυπωθεί άλλε απόψει. Απ' δύο λεπτά, τώρα εσωτερικέ κουβέντε. Ναι, 500 και 500 θέματα. Α, Αλλά τι έχει σημασία, η απόφαση. Καλά, προφανώ. Η απόφαση. Να σα πω κάτι. Στην απόφαση αυτή, προσέξτε γιατί και ενδιαφέρον. Διότι ο Μπελέρη ήταν πολύ καλός άνθρωπος και πολύ καλό παιδί και όλοι του συμπαραστέκονταν, ακούστε, μέχρι πότε, μέχρι που έγινε υποψήφιος της Νέας μετά ξαφνικά ναι. να είναι καλό άνθρωπο και καλό παιδί. Αυτή η επιλογή αυτή θα κρυθεί και από, τον, ναι. Και από, τον, από του Έλληνε Τε, πολίτε. Ε, τελευταία ερώτηση. Οποίοι... Πάτε για πάνω, πάνω από 33% το βράδυ τη ανάπτυξη. Έχει Ιούλιας, βάλει αυτό το στόχο. Αν το ρωτά, το να πάνω από 43%. Όχι, δεν λέω ότι θέλει. Εσείς με βάση τα μηνύματα που παίρνετε από τον κόσμο που βλέπετε στι περιοδίε εκεί που πάτε. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Σα λέω ότι είναι εξαιρετικά πραγματικά. Όχι, αυτό λέει και ο Ανθρουλάκη για παράδειγμα, mm. αλλά οι δημοσιοποιήσει το δίνουν τρίτη θέση. Τώρα, μια και εσεί είστε και υποπτεύωρο, αν δεν κάνω λάθο, διορθώστε με τη προεκλογική μάχη στην Πελοπόννη. Στη Μεσενία, πώ θα βλέπετε τα πράγματα. Είναι απόνο ο Πρωθυπουργό, ο πρώην, όπω λένε κάποιοι από τον προεκλογικό αυτό αγώνα. Θα έπρεπε, δεδομένου του γεγονότο ότι έχει ταυτίσει την πολιτική του διαδρομή με τα εθνικά θέματα, πηγαίνοντα στο παρελθόν κόντρα ακόμα και με την ίδια την παράταξη Νέα Δημοκρατία, την τότε ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα μα γυρίσατε πολύ άλλο. Ρωτώ. Για τα μπροστινά, θα έπρεπε να κάνω πούμε, μια δήλωση στήριξη δεδομένη αυτή τη διαχρονική πολιτική στάση για τον κύριο Μπελέρη, για παράδειγμα. Να πω. Ε, δεν πιστεύω, ο, δηλαδή, ο, ο, ο πρώην πρωθυπουργό, μιλάμε τώρα για τον Αντώνη Σαμάρα. Ε, είναι δεδομένο ότι βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία, στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και είναι σε όλε τι μάχε τη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή ακούω τώρα και αυτέ τι κουβέντε. Ε, ε, για ε, κάποιο α... λόγο υφίστανται όμω οι κουβέντε Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα τον συναντήσετε όταν θα πάτε στην Καλαμάτα, εσεί. Ε, αν είναι στην Καλαμάτα. Δεν αλλά δεν ξέρω, αν στην Καλαμάτα, το συναντήσω. Ναι. Λοιπόν, ε... στην Καλαμάτα, εσεί θα πάτε ο πρωθυπουργό και δεν πάει. Ο πρώην πρωθυπουργό Με... δεν πάει. Ο, ο νέο ανή... πρωθυπουργό. Με βάση το πρόγραμμά του το, 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 το τώρα. Μα πάει Αργολίδα Αρκαδία, ξέρω. Πρέπει. Πήγε mm. στα Ινάρτα ο άνθρωπο, πάει στα Γιάννη και τα Πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργό κάνει εκστρατεία. Τη πάει τέσσερι φορέ. Την, ναι. την οποία δεν κάνουμε εμεί, α πούμε. Ναι, δηλαδή. συμφωνούμε. Δηλαδή είναι απίστευτο το που ναι. τρέχει ο Πρωθυπουργό. Ναι. Ε, τώρα, αν θα βάλει και την καλαμάτα στο πρόγραμμα μέσα ή όχι. Δεν να, είναι και το διε, μείζον πάντως. Μπορεί να είναι και ανοιχτό το θέμα. Το δεν τότε. είναι και το μείζον. Πάντω για να μην του συνδέεται, δεν είναι πάντω δε ε, δεν απάει. Καλά, δεν λέμε έτσι, αυτό. Ε, σα το έτσι. λέμε, επα, επαναλαμβάνουμε, σα το ρωτάμε ω Πελοπονισιά, πελοπονισιάρχη αυτό το πράγμα. Ο, ο Αντώνη Σαμαρά είναι κοντά στη μάχη του κόμματο και δεν υπάρχει παρενδυνατότητα οποιασδήποτε παρερμηνία. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για μετά την Ευρωκάλπη για να δούμε τι από αυτά που είπαμε. Αν πέσαμε μέσα, έξω εκεί, να δούμε τι θα γίνει. Έτσι δεν είναι. Αυφέβεια. Λοιπόν. Θα έχουμε φτάσει μέσα σε όλα.